να πούμε ότι η συγκεκριμένη αίθουσα έγινε δωρεά, την οποία έχουμε ευχαριστήσει δημοσίως από την Ελευθερία Γκλασάρτ. Τυχαία να πούμε ότι υπάρχει μια πολύχρονη γνωριμία με τον ιδιοκτήτη της συγκεκριμένης εταιρείας. Απευθυνθήκαμε λοιπόν σε αυτούς και στο πλαίσιο, ας πούμε, της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης της εταιρείας έγινε δωρεά. Η αίθουσα είναι αρκετά καλή, κοστίζει γύρω στους 8.000 ευρώ, είναι πλήρης με το έργο της ιόντης, με τα λεξιέραυνα, με τις υδρορές όπως βλέπετε, και θεωρούμε ότι, όπως είπαμε και για τα υπόλοιπα κτίρια και τις υπόλοιπες αίθουσες, θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες προσωρινής λειτουργίας μετά το θέμα του σεισμού που δημιουργήσει τα προβλήματα που δημιουργήσει, όπως ξέρετε. Και προχωρούμε κανονικά, όπως έχουμε πει, για να δούμε πώς θα αποκατασταθούν τα κεντρικά κτίρια σε βάθος χρόνου, ώστε να οι δομές της παιδείας στην πόλη μας να είναι όπως πρέπει να είναι, σύμφωνες με τις προδιαγραφές λειτουργίας. Θεωρώ ότι οι συγκεκριμένες αίθουσες και οι συγκεκριμένες και άλλες κοσμοτοποθετήσεις είναι αρκετά ικανές να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες και των διδασκόντων και των παιδιών σε προσωρινή βάση, όπως είπαμε.